Πλήρως εξοπλισμένο και με τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων, λειτουργεί πλέον το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιαννητών στα Καρδαμίτσια, λίγο πριν κλείσει τα 2 χρόνια λειτουργίας του. Στους χώρους του, τα παιδιά με αναπηρία φιλοξενούνται με ασφάλεια και με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού απασχολούνται δημιουργικά, ενώ παράλληλα υλοποιείται μία σειρά ακόμη δράσεων για την ατομική και ομαδική εκπαίδευση, με στόχο την αυτοεξυπηρέτησή τους και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την άθληση και ψυχαγωγία, την ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων. Παρόλο που το ΚΔΑΠ έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 παιδιών με αναπηρία ηλικίας από 5 έως 19 ετών, σήμερα καλύπτονται μόνο οι 16 θέσεις, με τον πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ, Δημήτρη Πάνου, να καλεί τις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία να γνωρίσουν τη δομή και να εμπιστευθούν το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, προσφέροντας μία διέξοδο κοινωνικοποίηση στα παιδιά τους. Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ στελεχώνεται με κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, κοινωνικό φροντιστή, εκπαιδευτές, τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό. Είναι ένας χώρος μεγάλος, εξοπλισμένος με ό,τι χρειάζεται για ένα ΚΔΑΠ για παιδιά με αναπηρία, με εξοπλισμό για εργοθεραπεία, για φυσικοθεραπεία, για δημιουργική απασχόληση των παιδιών, με κομπιούτερ με ειδικά πληκτρολόγια, με χώρο όπου τα παιδιά μπορούν να κοιμηθούν, με χώρο όπου τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με επιτραπές δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16 παιδιά και η δυνατότητά μας είναι μέχρι 25. Τα παιδιά τα οποία δεχόμαστε είναι από 6 ετών μέχρι 23 ετών. Επομένως υπάρχουν θέσεις και θα μπορούσαμε να δεχθούμε από οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρία και βρίσκονται στο σπίτι και ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο όπου είναι απαραίτητη και η κοινωνικοποίησή τους και η δημιουργική τους απασχόληση. Και μπορούν είτε έχουν βάουτσερ είτε χωρίς βάουτσερ να επικοινωνήσουν με τον ΚΔΑΠ ή με την κεντρική υπηρεσία του ΟΚΠΑΠΑ και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει το ΚΔΑΠ. Υπάρχει ένα πλήρες προσωπικό αυτή τη στιγμή, το οποίο μαζί με τα άτομα από την Κοινοφελή αποτελούν μια πολύ δυνατή ομάδα που δείχνουν πάνω απ' όλα αγάπη στα παιδιά που έρχονται εδώ και πραγματικά όσες οικογένειες, το ξαναλέω, έχουν αυτή τη στιγμή παιδιά στο σπίτι, είναι κρίμα να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν δομές σαν αυτή. Μέσα από την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο ΟΚΠΑΠΑ έχει αναλάβει την λειτουργία όταν θα ολοκληρωθεί το έργο που θα γίνει στο παλιό άσυλο Ανιάτων, το κέντρο για το παιδί, το οποίο θα περιλαμβάνει 2 ΚΔΑΠ για παιδιά με αναπηρία, 1 ΚΔΑΠ για παιδιά χωρίς αναπηρία και ένα παιδικό και μια παιδική χαρά ειδική για παιδιά με αναπηρία. Θέλω μέσα από την ευκαιρία αυτή επίσης να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΜΕΑ για την πραγματικά απεριόριστη αγάπη που δείχνει στα παιδιά που είναι εδώ ωφελούμενα και να δηλώσω ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση έτσι, για την προσφορά στις οικογένειες αυτές που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Όπως ο κύριος Πάνο, έτσι και η Διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΟΚΠΑΠΑ, Σοφία Τζιοβάρα, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για το έργο τους, αλλά κυρίως για την αγάπη και φροντίδα με την οποία περιβάλλουν τα παιδιά. Είναι 2 χρόνια λειτουργίας του ΚΔΑΠ. Χρόνος που μπορεί να ακούγεται μικρός, αλλά είναι ικανός για να αποδείξει ότι αυτός ο χώρος και αυτή η δομή πραγματικά είναι ένα διαμάντι και για τον ΟΚΠΑΠΑ και για όλη την πόλη. Θα το δείτε, το έχετε δει μάλλον, πραγματικά ένας καταπληκτικός χώρος, πλήρως εξοπλισμένος για όλες τις δραστηριότητες που έχει και αναπτύσσει το ΚΔΑΠ. Το προσωπικό που έχουμε αυτή τη στιγμή στο χώρο και στη δομή. Υπάρχει μια κοινωνική λειτουργός που είναι υπεύθυνη. Υπάρχει λογοθεραπεύτρια, υπάρχει φυσιοθεραπευτής, κοινωνική φροντίστρια και η οικογενειακή βοηθός. Συγχρόνως το στηρίζουμε και το αναπτύσσουμε με ειδικότητες που έρχονται από τα 8 μήνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γυμναστή, έχουμε τεχνίτρια χειροτεχνίας, έχουμε δεύτερο φυσιοθεραπευτή, είχαμε και ψυχολόγο και όσο υπάρχει και η δυνατότητα των 8 μήνων θα συνεχίσουμε να το λειτουργούμε και να το ενισχύουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά από τη μεριά μου σαν διευθύντρια με το τόσο αυτό χρονικό διάστημα συνεργασίας με τα παιδιά εδώ, με το προσωπικό. Πραγματικά έχουν αποδείξει ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε πολύ αγάπη και αυτό είναι το σημαντικό. Τα παιδιά περνάνε τις ώρες τους εδώ πραγματικά με πολύ χαρά και με πολύ
δημιουργικότητα. Και αυτό δεν το λέω εγώ για να ευλογήσω τη δομή. Αυτό το λένε οι ίδιοι οι γονείς. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Ότι αυτό το εισπράττουμε από τους γονείς. Οπότε τα δικά μου τα λόγια μάλλον είναι περιττά. Θέλω, τι να πω, πραγματικά να τους ευχαριστήσω. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενες τόνισαν πως εκτός από την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών, το ΚΔΑΠ προσφέρει υποστήριξη στην οικογένεια, εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίας, ενημέρωση και παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών και διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς. Η καθημερινή μας πρόκληση είναι να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα κάνουμε ένα γερό πυρήνα, ούτως ώστε να τα ενσωματώσουμε στην κοινωνία μας. Γινόμαστε τα πόδια των παιδιών που δεν μπορούν να περπατήσουν, οι φωνές των παιδιών που δεν μπορούν να μιλήσουν. Μπορούμε να σπάσουμε το τοίχο του αυτισμού και να ενσωματωθούν μαζί μας και όλοι μαζί να αποδείξουμε ότι τελικά η αναπηρία μπορεί να γίνει κομμάτι της δικής μας καθημερινότητας. Έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό για τις ατομικές θεραπείες των παιδιών. Εκτός από αυτό συμπεριλαμβάνονται και εξωτερικές δράσεις, όπως μία απλή βόλτα στη φύση, στις παιδικές χαρές των Ιωαννίνων, στο δικό μας κομμάτι στους δημοτικούς λαχανόκηπους του ΟΚΠΑΠΑ, ή μία απλή επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε πράγματα να μαγειρέψουμε εδώ με τα παιδάκια μας. Καλούμε όλους τους γονείς να έρθουν να γνωρίσουν τον χώρο μας. Επίσης διαθέτουμε και μία σελίδα στο Facebook και στο Instagram και μπορούν να δουν διάφορες δραστηριότητες μας. Στόχος μας είναι να αποσυμφορήσουμε την τοπική κοινωνία και ειδικότερα τους γονείς παιδιών με αναπηρία, να αποτελέσουμε κι εμείς έναν κρίκο στην αλυσίδα και στο έργο των φροντιστών του Γενικού και Ειδικού Σχολείου και τα παιδάκια να φεύγουν από εδώ χαρούμενα, ασφαλή και γεμάτα.